εισπράττει ψίχουλα μετά τη συνταξιοδότησή του. Θα απεργήσει επειδή ήρθε η ώρα να αντιληφθούν επιτέλους κάποιοι κυβερνώντες πως τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν γονατίσει από τα δυσβάστακτα άμεσα ή έμεσα φορολογικά βάρη και δεν αντέχουν άλλο την πολυετή και άδικη φοροεπιδρομή. Ού καν λάβεις παρά του μη έχοντος, κύριε της κυβέρνησης. Εν κατακλείδη, όλες και όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για μία ακόμη φορά για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας με γενναία αύξηση των δαπανών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αύξηση του αριθμού των μέθων. Να πραγματοποιηθούν δωρεάν τεστ σε όλους όπου οι ανάγκες το απαιτούν και να υπάρξει προστασία των ευπαθών ομάδων. Να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με πιο εντατικό ρυθμό επιτέλους οι μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση για την κάλυψη των χιλιάδων οργανικών κενών. Επιτακτική ανάγκη λόγω της πανδημίας σε 15 μαθητές ανά τμήμα. Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους και όχι στις απολύσεις συμβασιούχων συναδέλφων, οι οποίοι σημειωτέων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Επέκταση του θεσμού βαρέων αθυγιεινών στο δημόσιο με ευνοϊκές ρυθμίσεις στα όρια συνταξιοδότησης και τον χρόνο εργασίας. Προσλήψεις στο δημόσιο για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά με προτεραιότητα την υγεία. Κατάργηση του νόμου που περιορίζει τις διαδηλώσεις αλλά και της διάταξης για το 50% συν 1 για τη λήψη απόφασης για απεργία. Κατάργηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Απαραίτητη η παράταση της θητείας των υπηρεσιακών συμβουλίων στο δημόσιο. Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και κοινωνικών υπηρεσιών. Κανένας πληστηριασμός λαϊκής κατοικίας και περιουσίας για τους εργαζόμενους που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και σταδιακή αποκατάσταση όλων των συντάξεων. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και για τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, κατάργηση του έμφυα, μείωση των ανώτατων συντελεστών του ΦΠΑ στο 15%. Καλούμε λοιπόν τον άνεργο, τον συνταξιούχο και τον εργαζόμενο, οι οποίοι εδώ και χρόνια σηκώνουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους τα μνημονιακά βάρη, να συμμετάσχουν μαζικά στην αυριανή συγκέντρωση που διοργανώνει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ στην πλατεία ταχυδρομείωσης 10.30 το πρωί. Όσοι περισσότεροι, τόσο ισχυρότεροι.